Εδώ είμαστε λοιπόν και σχολιάζαμε νωρίτερα τις τιμές κάποιων από τα βασικά προϊόντα τα οποία βάζουμε στο τραπέζι μας. Το πιο βασικό προϊόν που βάζουμε στο τραπέζι μας φυσικά είναι το ελαιόλαδο. Θα πούμε φέτος το λάδι λαδάκι βέβαια, Χριστόφαρε Παπαδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλός συνάδελφος από την εφημερίδα Νέα Κρήτη είναι μαζί μας για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καθώς τόσο το ότι δεν υπάρχει λάδι, τόσο το ότι είναι υψηλή η τιμή του, τόσο το ότι γίνεται χαμός με τις νοθείες, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον περίεργο γύρω από το ελαιόλαδο. Η αλήθεια είναι ότι η τιμή παραγωγού αυτή τη στιγμή στην Κρήτη έχει διαμορφωθεί γύρω στα 7 με 7,5 ευρώ το κιλό. Έχουμε και μια εμπορική πράξη σε δημοπρασία στη Λακωνία που έχει φτάσει στη τιμή των 9 ευρώ το κιλό τις προηγούμενες μέρες. Επομένως, πράγματι, οι τιμές παραγωγού είναι σε ψηλά επίπεδα. Όμως, το ερώτημα είναι τελικά πώς είναι η παραγωγή εκείνη, οι οποίοι καταφέρνουν να μαζέψουν σοδιά, τι σοδιά μαζεύουν, μέσα από ποιες διαδικασίες, μέσα από πόσο μεγάλο κόπο έξοδα πραγματικά και προβλήματα, μέσα από φοβερά προβλήματα, διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ότι η χρονιά αυτή χαρακτηρίζεται από ακαρπία, είναι η κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και όπως ακούμε να λένε όλοι οι παραγωγοί, τρέχουν να μαζέψουν τα λιγατάρια, τρέχουν από λιόφυτο σε λιόφυτο για να μαζέψουν μια σοδιά που στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη σοδιά που μαζεύει κάθε παραγωγό είναι για το σπίτι του, για να βγάλει το λάδι του σπιτιού. Και αυτό οριακά. Και αυτό οριακά. Και αυτό οριακά, και αν τα καταφέρει φυσικά. Επομένως, είναι μύθος ότι φέτος ο κόσμος θησαυρίζει. Δεν ισχύει αυτό και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο, το περισσότερο λάδι που πουλήθηκε σε τιμές το προηγούμενο διάστημα υψηλές, των 8, των 9 ευρώ, κάποια στιγμή που είχαμε φτάσει. Ήταν λάδι που στην πραγματικότητα το είχαν αποθηκεύσει οι έμποροι, το οποίο λάδι το είχαν πουλήσει από πέρυσι παραγωγή σε μια μέση τιμή 4 και 5 ευρώ. Άρα εδώ ίσως υπάρχει μια κερδοσκοπία, η οποία κερδοσκοπία δεν χαρακτηρίζει τον παραγωγό, χαρακτηρίζει κάποιους άλλους κρίκους της αγοράς, αλλά όχι τον παραγωγό. Και επίσης υπάρχει και η άποψη, που και προσωπικά αν θέλετε εγώ την υποστηρίζω, ότι αυτή η τιμή είναι ουσιαστικά δεν είναι μια τιμή ενός ακριβού προϊόντος, είναι η τιμή που πραγματικά αξίζει να έχει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ωστόσο, ο καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος δυστυχώς βλέπει την αγοραστική του δύναμη κάθε χρόνο να μειώνεται ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι αυτή η τιμή, Χριστόφορε, μας κάνει περισσότερο εντύπωση τώρα, γιατί τα σπίτια στην Κρήτη, στην πλειοψηφία τους, είχαν συνηθίσει τουλάχιστον να παράγουν το λάδι της χρονιάς. Τώρα λοιπόν που θα κληθούν πολλά σπίτια να το αγοράσουν. Γι' αυτό χαρακτηρίζουμε και ακριβό το προϊόν. Το οποίο όμως, και θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι η τιμή που τελικά πρέπει να έχει το λάδι μας. Γιατί το χαρακτηρίζουμε χρυσάφι και τις προηγούμενες χρονιές. Μην ξεχνάμε ότι εδώ και 30 χρόνια η τιμή του λαδιού ήταν στα 2,5 ευρώ. Ναι. Εγώ θυμάμαι μια χρονιά που η τιμή έφτασε στα 3 ευρώ το κιλό και πραγματικά χωρίς υπερβολή μαζεύτηκαν ακόμα και τα δέντρα, τα ελαιόδεντρα που έχουμε ας πούμε, στην πόλη για καλοπιστικά φυτά. Ναι. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια οι ελαιοπαραγωγοί πουλούσαν σε εξευτελιστικές τιμές το προϊόν τους, αλλά τότε δεν ακούγαμε κάτι. Ξαφνικά τώρα ακούμε μόνο αυτό, το ακριβό λάδι, το ακριβό λάδι, το οποίο βεβαίως είναι ακριβό, αλλά σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και όχι σε σχέση με την πραγματική του αξία. Έτσι, αυτό προφανώς έτσι είναι και μια προσωπική άποψη, αν θέλετε. Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Λοιπόν, να βάλουμε όμως την κουβέντα μας και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Τον κύριο Μανώλη Γιαννούλη, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας απασχολεί πάρα πολύ, μας απασχολούν οι εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει με το ελαιόλαδο. Είναι από τα βασικά προϊόντα, αν όχι το βασικό προϊόν που παράγει και η Κρήτη. Ακούσατε και το σχόλιο και του συναδέλφου, του καλού συναδέλφου του Χριστόφορου του Παπαδάκη. Και πάνω εκεί θέλω και το δικό σας πρώτο σχόλιο. Τελικά η τιμή αυτή είναι που πρέπει να έχει το ελαιόλαδό μας, αλλά πέσαμε στη συγκυρία να μην υπάρχει παραγωγή φέτος. Θα μου επιτρέψετε καταρχήν μια παρατήρηση πάνω στα όσα σωστά στην πλειοψηφία τους άκουσα από τον κύριο Παπαδάκη. Απλώς πρέπει να σημειωθεί για αποφυγή δημιουργίας εντυπώσεων ότι η βιομηχανία ποτέ δεν αγοράζει πρώτη ύλη τον Ιανουάριο για να την πουλήσει τον επόμενο Οκτώβριο. Η βιομηχανία αγοράζει πάντοτε με ένα ορίζοντα ενός μισή το πολύ δύο μηνών, ιδίως μάλιστα σε περιβάλλον υψηλών τιμών.
κανείς τυποποιητής δεν παίρνει το ρίσκο να αποθηκεύσει εμπόρευμα, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε την επόμενη μέρα τι θα επιφυλάσσει από πλευράς διακύμανσης τιμών. Δηλαδή, ένα εμπόρευμα, ναι, το ελαιόλαδο, για να μην ξεχνάμε, πέρυσι τον Σεπτέμβριο η τιμή παραγωγού ήταν στα 3,40. Σταδιακά τον Ιανουάριο είχαμε φτάσει στα 4,5, το Φεβρουάριο πήγαμε στα 5 και παρακολουθήσαμε από τότε διάστημα την άνοδο, η οποία έφτασε στα σημερινά πολύ ψηλά επίπεδα. Όσον αφορά το ύψος, η τιμή αυτή, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Παπαδάκης, δεν είναι μια υψηλή τιμή. Εάν υπολογίσουμε ότι το ελαιόλαδο την τελευταία 30 ετία η τιμή του κατά μέσο όρο είναι είτε σε δραχμές, αν το δούμε, ήταν περίπου 800 δραχμές η μέση τιμή, που αντιστοιχεί περίπου στα 2,5 ευρώ. Είτε και σε περιβάλλον ευρώ, δεν είδαμε ποτέ την τιμή να περνάει τα 3,5 ευρώ. Σήμερα, επειδή γνωρίζουμε όλοι στην Ελλάδα ζούμε, ότι ο μέσος Έλληνας παίρνει ένα καφέ στο πλαστικό ποτήρι, τον οποίο τον πληρώνει 2 ευρώ. Ναι. Δεν μπορεί να έχει λογική να λέμε ότι ένας καφές, ένα εσπρέσο σε ένα χάρτινο κύπελο, μπορεί να κάνει όσο κάνει ένα κιλό λάδι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm. Και το ότι έχει για μεγάλα διαστήματα συμβεί αυτό συνιστά παραλογισμό. Ο παραγωγός έχει να αντιμετωπίσει πρώτα απ' όλα τη φύση, έχει το απρόβλεπτο των καιρικών συνθηκών, που ιδίως τις τελευταίες χρονιές βλέπουμε τις συνέπειες τις οποίες έχει η κλιματική αλλαγή εννοώ. Έχει να αντιμετωπίσει ένα πάρα πολύ αυξημένο καλλιεργητικό κόστος τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αυξημένο κόστος ενέργειας, αυξημένο κόστος λιπασμάτων, εργατικά πάρα πολύ υψηλά πλέον, διότι το πρόβλημα της εξέβρεσης εργατών είναι γνωστό σε όλη τη χώρα και πλέον και εσείς τα μέσα ενημέρωση το αναδεικνύετε σε καθημερινή βάση. Άρα το να συζητάμε για ακριβή τιμή του ελαιολάδου, όταν σήμερα η τιμή παραγωγού είναι στα 7,5-8 ευρώ, θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση, αλλά νομίζω ότι απηχώ τις απόψεις πάρα πολλών, ότι είναι η τιμή η οποία θα έπρεπε να έχει το προϊόν. Επίσης, ναι, για να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, η αύξηση της τιμής κατά 4 ευρώ, όταν η μέση κατανάλωση ελαιολάδου στην Ελλάδα είναι 10 κιλά κατά κεφαλή το χρόνο, μια τετραμελής οικογένεια στην πραγματικότητα θα καταναλώσει 40 κιλά ελαιόλαδο, που σημαίνει ότι το παραπάνω ετήσιο κόστος που θα κληθεί να πληρώσει είναι στην περιοχή των 150 με 200 ευρώ. Μιλάμε για μια διαφορά της τάξης των 12-13 ευρώ το μήνα ή 50 λεπτά την ημέρα. Φοβούμαι, και χωρίς να θέλω να ακουστώ κυνικός, ότι θα χρειαστεί ο καταναλωτής να επιλέξει εάν θα πιει 2 καφέδες λιγότερους το μήνα για να μπορέσει να συνεχίσει να καταναλώνει ελαιόλαδο, είτε θα το κάνει. Είναι όμως επιλογή του καταναλωτή αυτό, και σίγουρα ο παραγωγός δεν μπορεί επουδενή να θεωρηθεί ως υπεύθυνος για κάποια ταλαιπωρία, ας χρησιμοποιήσω τον όρο αγκίνη αδόκιμος, την οποία αφήσατε ο καταναλωτής από ένα γενικότερο κρίμα ακρίβειας στον χώρο των τροφίμων, ο οποίος κυρίως οφείλεται στις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημητριακά, τα οποία επηρεάζουν πάρα πολλούς τομείς, όπως τα αρτοποιήματα, όπως τα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και πολλά άλλα, και το κόστος της ενέργειας βεβαίως. Βέβαια, κύριε Γιαννούλη, ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε και λίγο νοοτροπία, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα δεν το φοβόμασταν. Δηλαδή, το λάδι το χρησιμοποιούσαμε, το ρίχναμε και πολύ και στη σαλάτα και στα φαγητά. Δεν ήμασταν και μετρημένοι. Αλλά τελικά δεν είναι δεδομένο. Κανένα θεωρούσαμε δεδομένο. Κανένα τρόφιμο τελικά δεν είναι δεδομένο. Και μάλιστα δεν ξέρω αν, κύριε Γιαννούλη, θα πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Καλησπέρα και από μένα. Αν θα πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Ο ελαιοπαραγωγικός κόσμος εννοώ, και για την επόμενη χρονιά, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ο χειμώνας έτσι όπως καλά, όπως θα θέλαμε. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε αυξημένες βροχοπτώσεις, ας πούμε, και στο νομό Ηρακλείου, σε πολλές περιοχές. Γενικότερα όμως, το φαινόμενο της Ισπανίας, υπάρχει ο κίνδυνος να αποτελέσει φαινόμενο και για τη χώρα μας. Έτσι, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με την παγκόσμια έλλειψη του ελαιολάδου λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ναι, καταρχήν, για να μπορέσουμε να προσδιοριστούμε καλύτερα. Φέτος έχουμε σαν Ελλάδα μια παραγωγή η οποία εξελίσσεται από ό,τι φαίνεται ως ιστορικά χαμηλή. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα
την πολύ μεγάλη παραγωγή παράγει περίπου 400.000 τόνους ελαιόλαδο. Η περσινή χρονιά, για παράδειγμα, υπολογίζεται περίπου 320.000 τόνους. Η Κρήτη ήταν ιδιαίτερα ευνοημένη στην περσινή ελαιοπαραγωγική χρονιά. Είχε μια υπερπαραγωγή, ο νομός Ηρακλείου, ιδίως και ο νομός Χανίων. Φέτος, οι πρώτες προβλέψεις μιλούσαν για μια παραγωγή, προβλέψεις του καλοκαιριού φθινοπόρου, μιλούσαν για μια προβλεπόμενη παραγωγή περίπου 200.000 τόνους. Όσο πλησίαζε η παραγωγή, τα νούμερα χαμηλώναν, γίνανε 180, γίνανε 160. Πλέον μιλάμε με σχεδόν βεβαιότητα για μια παραγωγή που θα είναι χαμηλότερα από 150.000 τόνους. Αυτά είναι νούμερα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου ακόμα και οι γυραιότεροι παραγωγοί δεν θυμώνται τη φετινή κατάσταση. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι έχουμε μια γενικότερη αντίστοιχη κατάσταση σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Έχουμε μια Ισπανία η οποία για δεύτερη χρονιά υπολογίζεται ότι θα κάνει μια παραγωγή περίπου στο 30-35% της πλήρους παραγωγής της. Η χρονιά η ελαιοκομική έχει ξεκινήσει με αποθέματα έναρξης τα οποία είναι στα ιστορικά χαμηλά και φέρνω σαν παράδειγμα και πάλι την Ισπανία, διότι είναι ίσως η μόνη χώρα η οποία έχει πολύ σωστά στατιστικά στοιχεία σε αντίθεση με εμάς που δεν έχουμε. Οι Ισπανοί λοιπόν ξεκινούν με απόθεμα έναρξης χαμηλότερο από 200.000 τόνους, όταν ποτέ στην ιστορία δεν έχουν πέσει κάτω από 300-350.000 τόνους. Yeah. Καταλαβαίνουμε λοιπόν με δεδομένη τη φετινή χαμηλή παραγωγή ότι η τιμή θα παραμείνει ψηλά μέχρι και την επόμενη ελαιοκομική περίοδο, δηλαδή μέχρι το φθινόπωρο του 2024, βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι η κατανάλωση θα παραμείνει σταθερή. Διότι αυτό που πρέπει να συνυπολογίσουμε είναι ότι τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε μια σταδιακή μείωση της κατανάλωσης, η οποία είναι ανάλογη με την αύξηση της τιμής, όπου πλέον έχει φτάσει σε επίπεδα περισσότερο από 30%, ίσως και να πλησιάζει και το 40% πλέον, που ο καταναλωτής είτε μειώνει τις ποσότητες ελαιολάδου που καταναλώνει, δεν αφαιρεί το ελαιόλαδο από την κουζίνα του. Αναφέρομαι στον Έλληνα καταναλωτή, στον Ιταλό, στον Ισπανό, ο Μεσογειακός καταναλωτής συνεχίζει να καταναλώνει ελαιόλαδο με μειωμένες ποσότητες. Χάνονται πάρα πολλές αγορές του εξωτερικού σε τρίτες χώρες, μη ελαιοπαραγωγικές χώρες, διότι σε αυτές τις χώρες το ελαιόλαδο δεν είναι συνυφασμένο με τη διατροφική κουλτούρα, το αντιμετωπίζουν ως ένα είδος πολυτελείας, ως ένα εξωτικό προϊόν που γνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικό από πλευράς διατροφικής αξίας. Πλην όμως είναι αγορές οι οποίες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στο θέμα της αύξησης των τιμών των προϊόντων. Και αυτό το οποίο ανησυχεί την ελαιοκομική κοινότητα πάρα πολύ είναι οι συνέπειες που θα έχουν αυτές οι πολύ υψηλές τιμές στη συμπεριφορά κυρίως των καταναλωτών των εκτός ελαιοπαραγωγικών χωρών, των τρίτων χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βόρειας Ευρώπης, της Αποανατολής, οι οποίες είναι αγορές που έχει χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλά χρήματα για να τοποθετηθεί το ελαιόλαδο στην καθημερινότητα των καταναλωτών σε μικρές ποσότητες, τονίζω για να καταλάβουν οι ακροατές μας την διαφορά. Δεν είναι στην κουλτούρα, τη διατροφική τους κουλτούρα το ελαιόλαδο. Δεν είναι, προσέξτε όμως, ο Έλληνας, ο Ιταλός, ο Ισπανός καταναλώνει 10 με 11 κιλά το χρόνο ελαιόλαδο κατά κεφαλή. Ο Αμερικανός, που είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για το ελαιόλαδο εκτός ελαιοπαραγωγικών χωρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταναλώνουν 1 κιλό κατά κεφαλή. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό το 1 κιλό γίνει μισό, αυτομάτως μια ποσότητα σχεδόν 200.000 τόνων φεύγει από την αγορά, με αποτέλεσμα να χαλαρώνει η ζήτηση, να χαλαρώνουν οι τιμές. Τι θέλω να πω, για να μην μπερδέψω και τους ακροατές μας, ότι οι υψηλές τιμές διατηρούνται εφόσον το ισοζύγιο προσφορά ζήτησης είναι ελλειμματικό. Όσο θα μειώνεται η ζήτηση, κάποια στιγμή αυτό θα ισορροπήσει. Τη στιγμή που θα έχουμε πάλι μια μεγάλη παραγωγή, εκεί θα χρειαστεί αγώνας για να μπορέσουμε να ξαναμπεί το ελαιόλαδο πάλι στην καθημερινότητα των καταναλωτών αυτών, οι οποίοι ή έχουν μειώσει την κατανάλωσή του ή το έχουν αφαιρέσει από την καθημερινότητά του. Και εκεί είναι λίγο, αν θέλετε, ένα στοίχημα για την παγκόσμια ελαιοκομεία. Κύριε Γιαννούλη, επειδή και ο χρόνος, ξέρετε, ο τηλεοπτικός πιέζει, να πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο, τις νοθείες. Διότι υψηλές τιμές, χαμηλή παραγωγή, φέρνουν και λαδιές στο λάδι, για να πούμε. Έχουμε πολλά κρούσματα στην Ελλάδα. Ναι.
ακόμα και στις περιοχές, ας πούμε, που υποτίθεται ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε τέτοιες παρανομίες, γιατί ο κόσμος γνωρίζει από λάδι, πόσο δε μάλλον σε περιοχές όπως, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, που παραδοσιακά βλέπουμε να συμβαίνουν αυτές οι λαδιές από διάφορα κυκλώματα που λιμένονται την αγορά του ελαιολάδου. Και μάλιστα εδώ, κύριε Γιαννούλη, έχουμε προσμίξεις και με σπορέλαια, αλλά μπορεί να έχουμε και λάδια αμφιβόλου ποιότητας που να μην προέρχονται από την ελιά και να τα έχουν βάψει με χρωστικές ουσίες για να εμφανίζουν ότι το προϊόν αυτό ότι είναι ελαιόλαδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία, έτσι δεν είναι? Και τελευταία είχαμε μια υπόθεση, νομίζω είχαμε και συλλήψεις, έτσι, πάνω με τέτοιες προσμίξεις. Κοιτάξτε κάτι, ιστορικά πάντοτε το ελαιόλαδο αποτελεί αντικείμενο πειρασμού για διάφορους πονηρούς, με δεδομένη τη διαφορά τιμής την οποία έχει πάντοτε από τα σπορέλαια. Σήμερα αυτή η διαφορά τιμής πλέον είναι τεράστια. Έχουμε τα σπορέλαια σε μια τιμή χοντρικής περίπου στο 1 ευρώ το κιλό και το ελαιόλαδο, ας πούμε, στα 8. Καταλαβαίνετε ότι μια σχέση τιμής 8:1 κάνει πολύ ελκυστικό για κάποιον παραβατικό το να οδεύσει. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ελλιπώς στελεχωμένοι. Ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, που είναι ο αρμόδιος για τους ελέγχους οργανισμούς για να πάρετε μια τάξη μεγέθους, έχει για το σύνολο της χώρας 102 υπαλλήλους, οι οποίοι είναι οι ελεγκτές του. Καταλαβαίνετε ότι με δεδομένο ότι συζητάμε για 250.000 επιχειρήσεις τροφίμων στην Ελλάδα, εύκολα μπορούμε να κατανοήσουμε ότι είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει έλεγχος εις βάθος από πλευράς των μηχανισμών της πολιτείας. Άρα ο καταναλωτής έχει την ευθύνη πλέον, επιτρέψτε μου την ατομική ευθύνη, να είναι εξαιρετικά προσεκτικός τι αγοράζει, από πού το αγοράζει, από ποιον το αγοράζει. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο γνωστός σε όλους μας 16-κιλος ανώνυμος Δενεγκές είναι παράνομος με βάση την νομοθεσία εδώ και 22 χρόνια από το 2001, και παρόλα αυτά στην Ελλάδα περισσότερο από το μισό ελαιόλαδο που διακινείται σε χύμα ανώνυμες συσκευασίες. Προσωπικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο άλλο τρόφιμο που έχει τέτοια εξάπλωση ή χύμα ανώνυμη διακίνησή του. Και αυτό αφήνει επίσης έδαφος πάρα πολύ για τους πονηρούς και να πουλήσουν νοθευμένο προϊόν. Άρα οι συμβουλές σας, πολύ πολύ γρήγορα, κύριε Γιαννούλη, προς τους καταναλωτές που μας ακούνε τώρα για να προστατευτούν από ενδεχόμενες νοθείες, ποιοι είναι? Ας πούμε, το πρώτο που είπατε είναι να μην επιλέγουν αυτό το χύμα ανώνυμο, έτσι? Βεβαίως. Εάν ο καταναλωτής θέλει να αγοράσει ένα προϊόν που ούτως ή άλλως το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά σήμερα και να είναι σίγουρος για αυτό που αγοράζει, ο ασφαλέστερος τρόπος είναι το ράφι της αλυσίδας του σούπερ μάρκετ. Το διπλανό ράφι από εκεί που αγοράζει τα μακαρόνια του, το μέλι του, του ξηρούς καρπούς του, το τυρί του, που δεν το αγοράζει χήμα στη Λαϊκή ή στο δρόμο από έναν περαστικό που δεν τον έχει ξαναδεί ποτέ του ή από το κουμπάρο του φίλου του Μπατζανάκη του γνωστού, με τον ίδιο τρόπο να πάει στο διπλανό ράφι και να αγοράσει το ελαιόλαδο που χρειάζεται. Που τη στιγμή εκείνη αγοράζει ένα προϊόν που αυτός που το έχει τυποποιήσει αναγράφει τα στοιχεία του και έχει την ευθύνη για την ποιότητα του περιεχομένου. Είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να ασφαλίσει. Άρα εκεί, κύριε Γιαννούλη, ξέρεις και ποιον κυνηγάς αν πέσεις θύμα, έτσι, νοθείας. Κάτι που δεν ισχύει με τους δενεκέδες, αυτό λέτε. Εγώ δεν λέω αυτή τη στιγμή, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ, ότι το λάδι που διακινείται χήμα στους ανώνυμους δενεκέδες, ότι είναι στο σύνολό του ένα κακό λάδι. Δεν λέω αυτό πράγμα. Λέω όμως ότι το προϊόν το οποίο επωνύμως διακινείται από πιστοποιημένες, ελεγμένες και αδειοδοτημένες μονάδες, οι οποίες η δουλειά τους είναι αυτή και έχουν περάσει χίλιους ελέγχους για να εγκριθούν, οι οποίες τυποποιούν ελαιόλαδο, έχουν και την ευθύνη για το τι τυποποιούν. Ο ανώνυμος συσκευαστής δεν έχει καμία ευθύνη. Μετά την απομάκρυση λοιπόν από το ταμείο, ούτε λάθος αναγνωρίζεται. Εδώ προκύπτουν και ζητήματα όμως δημόσιας υγείας, γιατί θυμόμαστε ότι πριν από πολλά χρόνια στην Ισπανία είχαμε μια τραγωδία. Αυτό είχε να κάνει με το νοθευμένο ελαιόλαδο, έτσι? Κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πω το εξής. Η Ελλάδα διεκδικεί παγκόσμια πρωτοτυπία σε αυτό το τομέα. Στην Ισπανία, πριν από περίπου 30-35 χρόνια, σε μια περίπτωση νοθείας όπου το σπορέλο βάφτηκε με τοξικά χρώματα, πέθαναν περίπου 300 άνθρωποι και έμειναν 3-4.000 άνθρωποι παράλληλα. Έκτοτε στην Ισπανία απαγορεύτηκε όχι μόνο νομοθετικά, αλλά με ποινές δρακόντιες, με αυστηρότατες ποινές, απαγορεύτηκε η διακίνηση χήμα ελαιολάδου. Απαγορεύτηκε δια νόμου. Δεν υπάρχει αυτό το ελληνικό φαινόμενο πουθενά αλλού στον κόσμο. Ένα υψηλής ποιότητας προϊόν, ένα τρόφιμο
υψηλής διατροφικής αξίας να διακινείται ανεξέλεγκτα σε ανώνυμες χήμες και βασίες. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Διεκδικούμε την πρωτοτυπία. Και δυστυχώς ο καταναλωτής επιμένει, για λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω, μια μερίδα καταναλωτών να εμπιστεύεται ένα τέτοιο μηχανισμό προμήθειας ελαιολάδου. Κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα σημαντικά μας είπατε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά. Να είστε καλά. Χριστόφορε Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Σας εύχομαι. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Διαφημίσεις.